Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου που έχει καθιερωθεί στις 4 Φεβρουαρίου, ο Έολος ετοίμασε ένα ειδικό αφιέρωμα για τον καρκίνο του προστάτη, όπου καταθέτουν τις απόψεις τους η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ρινούλα Σωτηρχέλη, ο ιατρός ουρολόγος Παναγιώτης Δούκας, η ψυχολόγος Ασπασία Παπαχίου, ενώ την προσωπική του μαρτυρία καταθέτει ως ασθενής ο κ. Παράσχος Λάσκαρης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία μέσα από τις δραστηριότητε του στον αθλητισμό και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης και αισιοδοξία. Ε, ήθελα να αναφερθώ στην ε, 4η Φεβρουαρίου, η οποία καθιερωθεί από, τον παγκόσμιο, από τη Διεθνή Ένωση Κατά του Καρκίνου σαν Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και είναι μια ευκαιρία για ευρύτερη ενημέρωση του κοινού. Ε, τα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 40% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί αν εφαρμόσουμε όσα γνωρίζουμε. Χρειάζεται πρόληψη, έγκαιρη ανείχνευση, διάγνωση και θεραπεία. Και να εξελιφθούν οι ανισότητες στη φροντίδα των ασθενών. Όλοι οι ασθενεί πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση στι δομέ υγεία. Ο σύλλογο μα τώρα, αυτή την ημέρα, διάλεξε να ενημερώσει το κοινό μέσω του TV AOLOS, ώστε να φτάσει και στο τελευταίο σπίτι για τον καρκίνο, η ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Έχουμε ενημερώσει αρκετές φορές για το γυναικείο καρκίνο, στο μαστό κλπ. Και, και είναι καιρό να αναφερθούμε και στον ανδρικό καρκίνο. Ο καρκίνος του προστάτη ε, είναι η πρώτη σε συχνότητα, ε, ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος στου άντρε, και είναι και, η δεύτε και ο δεύτερος ε, λόγος θανάτου ε, από καρκίνο στον ανδρικό πληθυσμό. Εσείς, πώς καταλάβατε, πώς μάθατε ε, ότι νοσείτε. Με μια απλή εξέταση αίματος. Με τον έλεγχο του PSA. Ε, κάτι που τα τελευταία χρόνια έκανα συστηματικά. Και κάθε χρόνο παρουσιάζονταν και λίγο αυξημένο. Το άτομο που νοσεί, βι βιώνει ένα καταιγισμό συναισθημάτων. Ε, συνήθως βιώνει έντονο θυμό, ψυχικό πόνο, απογοήτευση. Ενοχέ πολλέ φορέ, μήπω θα μπορούσα να το προλάβω, μήπω θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο πριν νοσήσω. Ντροπή, ειδικά από κάποιε παρενέργειε από τη θεραπεία του ή την εξέλιξη τη νόσου. Οπότε χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει εκ νέου τη σχέση με το σώμα του και τον ίδιο του τον εαυτό. Ήταν πολύ υποστηρικτική η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα δέρφια μου και γενικά όλο το περιβάλλον που μου είπαν ότι είμαστε εδώ, σε ό,τι χρειαστείς. Ας πούμε, κανένας δεν, δεν το αντιμετώπισε με φόβο. Οπότε και εγώ από όλη αυτή την κατάσταση πήρα δύναμη και νομίζω ότι εξελίσσονται όλα καλά.